Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα βιβλία που διάβασα το Μάρτι. Όπως ξέρετε, έχω πάρει το reading journal μου και θα ανοίξω λοιπόν στο μήνα Μάρτι να δω ποια βιβλία έχω διαβάσει, να δω πόσο τα βαθμολόγησα και να σας τα πω και εσάς. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι κάθε φορά που το ανοίγω και κοιτάω, ξαφνιάζομαι. Γιατί πραγματικά νόμιζα ότι κάποια βιβλία τα είχα διαβάσει τον προηγούμενο μήνα. Και δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Το πρώτο βιβλίο που διάβασα ήταν το «Ένα φιλί τη φορά». Το έχω διαβάσει με τη Δανάη. Βασικά αυτό το είχα ξεκινήσει τον Φλεβάρι και το τελείωσα τον Μάρτι, όμως το είχα ξεκινήσει τελευταία μέρα του Φλεβάρι, οπότε το μετράω για τον Μάρτι. Είναι το τρίτο βιβλίο από την οικογένεια Μακένζη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έλξης. Υπερλατρεύω Μακένζη, αν και δεν έχω διαβάσει τα δύο πρώτα. Έχω διαβάσει μόνο τα τελευταία, 9, 10, 11 και το 8. Δεν θυμάμαι αν έχω διαβάσει και το 8, η αλήθεια είναι. Τους έχω αγαπήσει, μου αρέσουν πάρα πολύ η ιστορία τους και μου αρέσει πάρα πολύ και η Τζένιφερ Άσλεϊ. Και το συγκεκριμένο βιβλίο πραγματικά, παιδιά, είναι φανταστικό, είναι υπερτέλειο. Νιώθω λες και έχει δύο υποθέσεις μέσα. Μία το πριν και μία το μετά. Υπάρχει εξέλιξη χαρακτήρων, υπάρχει έτσι η διαφορετικότητα από τα άλλα της βιβλία. Ωστόσο, μένουμε πιστοί στην οικογένεια και σίγουρα μετά από αυτό θέλω να διαβάσω το αποτρέτο της Ιζαμπέλ, της Λέιδης Ιζαμπέλα, που είναι το δεύτερο βιβλίο, και το τέταρτο εννοείται, γιατί έτσι όπως τελείωσε μας προμηνύει κάτι για το επόμενο βιβλίο, το οποίο ακούγεται φανταστικό. Λοιπόν, το επόμενο βιβλίο που διάβασα, αχ παιδιά, αυτό το βιβλίο, δεν. Αυτό το βιβλίο για το οποίο μιλάω είναι το The Love Hypothesis. Παιδιά, έχει κάνει θράψη στο TikTok και δικαιολογημένα έκανε θράψη και στο Instagram. Εγώ το πήρα από το βιβλιοπωλείο Διαγώνιος, να τα ψάξετε, έχει και εκεί πάρα πολλά αγγλικά βιβλία. Και τι να πρωτοπώ τώρα για αυτό το βιβλίο. Το διάβασα με την Ελεάνα, τη Χρύσα και την Μάγδα, αλλά η Μάγδα το διάβασε λίγο μόνη της, οπότε το διάβασα με τη Χρύσα και την Ελεάνα. Και... παιδιά... το λάτρεψα. Δεν υπάρχει. Καταρχήν, επειδή εγώ σπουδάζω και... σπούδασα, τελείωσα. Στατιστική, που είναι τέλος πάντων τεχνολογικής κατεύθυνσης, είναι μαθηματικά με πληροφορική. Κάποιες έννοιες που είχε εδώ πέρα εγώ τις ήξερα και απλά περισσότερες καρδιλίτσες από το κανονικό. Γιατί επιτέλους ταυτίστηκα, δεν είναι όλοι φιλόλογοι στα βιβλία. Η ιστορία τους λοιπόν είναι hot, να ξεκινήσουμε εκεί. Πρόκειται για ένα fake dating βιβλίο, δηλαδή οι πρωταγωνιστές παριστάνουν ότι τα έχουν. Σας εκλιπαρώ, παιδιά, να το διαβάσετε, αξίζει άπειρα. Θα έλεγα ότι έχει μέτριο λεξιλόγιο, γιατί έχει αυτές τις μικρές λεξούλες που σας έλεγα. Αλλά αυτό το βιβλίο, δεν μπορώ. Καταρχήν βλέπετε τον ενθουσιασμό μου, τα είχε όλα. Δεν ξέρω και τι δεν είχε, τα πάντα είχε, ήταν τέλειο. Αξίζει κάθε ενθουσιασμός, αξίζει κάθε καλό λόγο που έχετε ακούσει. Και αν το σκεφτόσταν για το αν θα το διαβάσετε και δεν είστε πολύ σίγουροι, λοιπόν αυτό είναι το call. Και σηκώστε το, γιατί πρέπει να το διαβάσετε. Το επόμενο βιβλίο της σειράς που διάβασα ήταν το δικό μου βιβλίο. Λοιπόν, μετά ξεκίνησα το House of Earth and Blood. Με τις υπέροχες Φρόσο και Βάσο. Σας έχω βάλει τα προφίλ τους να τα δείτε στο vlog. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα για αυτό το βιβλίο, καθώς το διάβαζα, σας έλεγα κάποια πράγματα, σας μίλησα και για το annotation, σας είπα αρκετά, σας είπα και για το δεύτερο level. Μπείτε να δείτε το vlog, θα σας το έχω εδώ πέρα πάνω, για να δείτε περισσότερα για το Crescent City. Δεν το έχω τελειώσει, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο 82%, αλλά την Πέμπτη που είχε τελειώσει ο μήνας βρισκόμουν στο 71% και μπορώ να πω ότι είναι θεϊκό, είναι αρκετά αργό στην αρχή, αλλά το ωραίο αργό που σου μαθαίνει χαρακτήρες, σου μαθαίνει τον κόσμο και τα σχετικά. Τώρα τους έχω μάθει καλά, νομίζω ότι τους ξέρω, νομίζω ότι έχω καταλάβει κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο και το απολαμβάνω, γιατί μόλις έγινε και ένα φανταστικό plot twist που... Anyway... Να το διαβάσετε, να το δοκιμάσετε, είναι λίγο τερατάκι. Είναι 900-800 σελίδες κάπου εκεί, περισσότερα στο vlog μου.
Ενώ διάβαζα το Crescent City, επειδή ήταν σε ανάγνωση και δεν μπορούσα να προχωρήσω τόσο γρήγορα, γιατί έπρεπε να είμαι στο ίδιο στέδιο με τα κορίτσια, ξεκίνησα και το Συλλέκτη των Ευχών, αλλά και το Σχολομαντίο, εκδόσεις Έλξης, εκδόσεις Μετέχμιο. Ας μιλήσουμε πρώτα λίγο για το Συλλέκτη των Ευχών, που σας έχω πει και γι' αυτό στο vlog, οπότε μπείτε να ακούσετε εκεί περισσότερα. Ήταν ένα υπέροχο βιβλίο που δεν είχε μόνο μια πλοκή, είχε λίγο απ' όλα. Είναι ένα retelling του φαντάσματος της όπερας, αλλά εμένα μου θύμιζε και τους σούπερ ήρωες τύπου Spider-Man, Superman, Batman που σώζουν τους ανθρώπους, συγκεκριμένα γυναίκα έσωσε. Μου άρεσε πάρα πολύ που είχε και local myths για τον τοίχο που κλαίει. Μου άρεσε και το ρομαντικό κομμάτι πάρα πολύ και μου άρεσε που ήταν και δύο ιστορίες, μία του παρελθόντος και μία του παρόντος, που πήγαιναν μαζί. Και το επόμενο είναι το Σχολομαντίο, ένα βιβλίο για το οποίο ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη να διαβάσω, γιατί μπορεί το πρώτο να μην ήταν το αγαπημένο μου, αλλά είχα λατρέψει τον κόσμο. Αυτό ήταν που ήθελα να ψάξω και να δω στην πορεία. Και πραγματικά, παιδιά, ήταν πολύ καλύτερο. Δηλαδή, αν στο πρώτο ήσασταν αυτό πιστεύω θα σας αρέσει καλύτερα, το βάλα 4 στα 5. Και γι' αυτό μιλάω στο vlog, οπότε θα τα δείτε εκεί. Μου άρεσε που υπήρχε μια εξέλιξη τύπου. Δεν είναι μόνο το σχολείο, αλλά υπάρχει και ένας γύρω κόσμος τον οποίο αρχίζουμε να βλέπουμε. Μαθαίνουμε τις δυνάμεις καλύτερα των σπουδαστών. Βλέπουμε λίγο τις σχέσεις και κάποιους καινούργιους χαρακτήρες, αλλά και το σχολείο που αρχίζει να πεθαίνει. Και είμαστε πανέτοιμοι με αυτό το τρομερό τέλος, γιατί Παναγία μου, έτσι όπως τελείωσα, μου βάζει. Δεν μπορώ, θέλω το τρίτο. Πραγματικά το τρίτο ελπίζω να το μεταφράσει η εκδόση Μετέχμιο, που νομίζω το μεταφράσει γιατί δεν έχει κόψει κάποια σειρά στη μέση. Και τελευταίο βιβλίο τέλος πάντων, τη σειρά Σχολομαντίο, που πραγματικά ήταν πολύ καλύτερο από το πρώτο και πιστεύω ότι αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία. Τελειώνοντας σιγά σιγά, το επόμενο βιβλίο που διάβασα ήταν οι επικίνδυνες σχέσεις. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είχα ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα, σας είχα ξαναμιλήσει γι' αυτό. Είναι με τη μορφή επιστολών. Ουφ! Αυτό το βιβλίο, φανταστικό, αξίζει με τα χίλια. Αν σας αρέσει κλασική λογοτεχνία, εννοείται έπρεπε να το είχατε διαβάσει χθες. Αν δεν σας αρέσει, είναι ένα πολύ καλό βιβλίο για να δοκιμάσετε την κλασική λογοτεχνία με αυτό. Έχω γράψει και την κριτική μου στο Goodreads, το έχω γράψει και στο blog μου. Όλα τα link θα είναι από κάτω στην περιγραφή για να τα βρείτε και να δείτε περισσότερα. Αλλά πραγματικά οι εκδόσεις ψυχογιός έκαναν εκπληκτικά που το μετέφρασαν, γιατί είναι εξαιρετικό. Τα λόγια δεν είναι αρκετά για αυτό το βιβλίο, πολύ μπροστά για την εποχή του. Είναι το Ξέφωτο, είναι μια νέα κυκλοφορία, είναι το 11ο βιβλίο στην οικογένεια Μακένζι και ήταν γλυκούλη, ήταν ωραίο, είναι μικρούλη, οπότε αν είστε φαν της οικογένειας Μακένζι να το δοκιμάσετε. Αν δεν είστε, ξεκινήστε με ένα από τα άλλα για να τα μάθετε καλύτερα, γιατί και αυτό είναι και το 11ο της σειράς. Μου άρεσε το μήνυμα που έβγαλε ότι μερικές φορές κάποιος που είναι άγνωστος μπορεί να δει τον πραγματικό σου εαυτό και να πιστέψει σε εσένα ακόμη και όταν εσύ δεν πιστεύεις, γιατί εμένα αυτό μου έδωσε αυτό το βιβλίο και ναι, και εξοπλάρα. Λοιπόν, μια μικρή παρένθεση εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι το γυρνάω πριν γυρίσω το βίντεο που βλέπετε τώρα. Ήθελα να μιλήσω για ένα βιβλίο το οποίο έκανα beta reading αυτό το μήνα, συγκεκριμένα το «Σαν πέφτει η αυλαία» της Τζέννης. Ήταν ένα πολύ βαθιά συναισθηματικό κοινωνικό βιβλίο, υπέροχο, απλά με άγγιξε, η γραφή της σε καθυλώνει, διαβάζει και δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα, απλά χάνεσαι την ιστορία της. Ελπίζω να έρθει σύντομα στα χέρια μας, γιατί όχι και φέτος, και να το γνωρίσετε κι εσείς. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας πω περισσότερα, αλλά όταν θα ακούσετε τη λέξη αυλαία από μια Τζέννη, να το πάρετε και να το δοκιμάσετε. Γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικό, είναι μια νέα συγγραφέας και είναι καλό να στηρίζουμε νέους και Έλληνες συγγραφείς και αξίζει με το παραπάνω. Και τέλος τα δύο τελευταία βιβλία του μήνα είναι η Enola Holmes 3 και 4. Αχ παιδιά, αυτές οι ιστορίες, δεν μπορώ. Είναι τέρμα εφηβικά, είναι δροσερά, φρέσκα, αστεία, με πολύ μυστήριο, δράση, υπέροχη πρωταγωνίστρια που πραγματικά βλέπουμε πως είναι ένα βιβλίο ενηλικίωσης, πως πηγαίνει στην ενηλικίωση η πρωταγωνίστριά μας η Ενόλα, αλλά μας μαθαίνει τόσο πολλά και είναι ένα υπέροχο πρότυπο για τις νέες κοπέλες, για τα νέα αγόρια, για τα νέα παιδιά γενικά. Νομίζω ότι πρέπει να το δοκιμάσετε μικρή και μεγάλη, απλά τα διαβάζεις και ξεχνάς τα πάντα, το στρες, την καθημερινότητα, όλα και περνάς υπέροχα. Αυτά ήταν τα βιβλία του Μαρτίου.
Τώρα τον Απρίλη θα περιμένουμε να δούμε τι θα διαβάσουμε. Σίγουρα θα διαβάσω την Βιολέτα που μου την έστειλαν οι εκδόσεις Ψυχογιός προχθές και περιμένω και τις Πληγωμένες Καρδιές από τις εκδόσεις Διότρο που λογικά θα έρθουν την Δευτέρα. Οπότε ένα από τα δύο βιβλία που θα διαβάσω τον Απρίλη είναι αυτά τα δύο και πραγματικά ανυπομονώ και για τα δύο γιατί αγαπώ Αλιέντε. Είχα διαβάσει το δικό της το Μακρύ Πέταλο από Θάλασσα και το άλλο το Οι Γυναίκες της Ψυχής μου. Και παιδιά, η γραφή της δεν υπάρχει. Η γυναίκα είναι όνειρο. Η γυναίκα είναι φανταστική. Είναι, τι να σας πω, είναι goals. Δεν υπάρχει. Οπότε είμαι τρελά ενθουσιασμένη να ξεκινήσω τη Βιολέτα. Πριν όμως θα πιάσω τις Πληγωμένες Καρδιές, γιατί η Colleen Hoover είναι η Colleen Hoover και μετά το Τελειώνει με εμάς. Μας τέλειωσε. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Είμαι σίγουρα ότι θα τελειώσει σε μια μέρα της Colleen Hoover. Άντε να πάρει δύο. Οπότε μετά θα πιάσουμε τη Βιολέτα. Πριν από όλα αυτά όμως. Το πρόγραμμα έχει το Σάιμον και 7 συμφωνίες. Δεν το βγάζω τώρα γιατί έχω στην τσάντα μου και πρέπει να φύγω. Οπότε βαριέμαι να το ξαναβάζω μέσα. Μικρό rant από το σύντομο μέλλον. Τι σας έλεγα, ότι θα αρχίσω Πληγωμένες Καρδιές τη Δευτέρα γιατί περιμένω τότε να έρθει τη Colleen Hoover. Ναι, καλά. Ήρθε. Ήρθε και παιδιά θα το ξεκινήσω τώρα, σήμερα, τώρα. Θα είναι το πρώτο βιβλίο του Απρίλη που θα ξεκινήσω και θα τελειώσω γιατί είναι μόνο 333 σελίδες, τίποτα, ίσα έτσι για να περάσει η ώρα. Και θα σας πω edipoach εννοείται σε ένα από τα επόμενα βίντεο μου, ακόμη και αν δεν είναι wrap-up, ακόμη και αν δεν είναι σχετικό με αυτό το βιβλίο, εγώ θα έρθω και θα σας τα πω. Και επίσης ήρθε και το αίμα. Την κλασική του σειρά, έχω και την Jane Eyre επίσης. Μ' αρέσει πολύ, είναι πανέμορφο η αλήθεια είναι. Και αυτά θα διαβάσω και αυτά τον Απρίλη, αλλά αυτό πρώτα. Μάλλον θα έχει ανέβει διαγωνισμός για την Αριάδνη από τις εκδόσεις Κάκτος και αν δεν έχει ανέβει θα ανέβει σίγουρα μέσα στην εβδομάδα, οπότε να το έχετε στο νου σας. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε πατήστε ένα like, κάντε μου και ένα comment, πείτε μου πόσα βιβλία διαβάσατε εσείς τον Μάρτη και ποιο από αυτά ήταν το αγαπημένο σας. Για μένα το αγαπημένο μου θα πω ότι ήταν ή το The Love Hypothesis ή το Crescent City, αλλά δεν το έχω τελειώσει ακόμη. Ρε παιδιά, αναρωτιέμαι τώρα, επειδή στο Crescent City, εγώ όταν τελείωσε ο μήνας ήμουν στο 71%. Πού να το βάλω, να το βάλω στο Μάρτη ή να το μετρήσω στον Απρίλη γιατί θα το έχω τελειώσει τον Απρίλη. Βοηθήστε με λίγο, γιατί είμαι λίγο διστακτική πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, κάντε και ένα subscribe που είμαστε εδώ, να είμαστε μεγάλη παρέιτσα, να τα λέμε ωραία και να περνάμε καλά. Με βοηθάει και εμένα γιατί δείχνει ότι σας ενδιαφέρουν αυτά που λέω και ότι σας αρέσουν αυτά που ανεβάζω. Αυτά, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, μέχρι τότε, γεια σας!